Λοιπόν, γεια σας παιδιά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, τη δέχτηκα πολύ ευχάριστα γιατί νομίζω ο μοναδικός τρόπος για να γίνονται τα μαθήματα είναι διαζώσεις. Όλοι οι άλλοι τρόποι είναι με πολύ μεγάλες εκπτώσεις, με τεράστιες εκπτώσεις. Και έτσι νιώθω πολύ χαρούμενος που θα μπορέσω σήμερα να κάνω μετά από πολύ καιρό ένα μάθημα που θα θυμίζει τα κανονικά μαθήματα που πρέπει να γίνονται στο Πανεπιστήμιο, με ζωντανό ακροατήριο, με ακροατήριο δραστήριο που ενδιαφέρεται να ακούσει και να μάθει κάποια πράγματα. Αυτό που θα προσπαθήσω σήμερα, το αντικείμενο είναι να σας κάνω έτσι μια απλή εισαγωγή για τη γενική σχετικότητα. Οπότε θα είναι ουσιαστικά μια πάλι απλή εισαγωγή για την ειδική θεωρία σχετικότητας και μετά για τη γενική θεωρία σχετικότητας που είναι η θεωρία της βαρύτητας. Τι σημαίνει απλή εισαγωγή, χωρίς πίνακα, χωρίς κάποιο άλλο υποπτικό. Σημαίνει να μεταφέρω όσο μπορώ τις βασικές ιδέες που είναι κρυμμένες πίσω από τη θεωρία της σχετικότητας, μία από τις κορυφαίες στιγμές του ανθρώπινου πνεύματος, μία θεωρία που έχει συνδεθεί με μία πραγματική διάνοια τον Αϊνστάιν, αλλά και ένα πολύ τυχερό άνθρωπο. Θα προσπαθώ να λέω και ιστορικά στοιχεία και κάποια άλλα πράγματα που δείχνουν ότι κάποιες φορές χρειάζεται και ένας συντονισμός και μια τύχη σε όλα τα πράγματα. Αλλά η όλη η ιστορία είναι αυτή. Να προσπαθήσω δηλαδή με ένα όσο πιο χωρίς μαθηματικά, χωρίς φορμαλισμό, απλό τρόπο να σας μεταφέρω τις εξαιρετικές ιδέες που κρύβονται πίσω από τη θεωρία της σχετικότητας, πρώτα την ειδική θεωρία της σχετικότητας και μετά τη γενική που είναι η θεωρία που υπάρχει για τη βαρύτητα και που θεωρείται ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη θεωρία για τη βαρύτητα. Υποχρεωτικά, εγώ δεν μπορώ να κάνω μάθημα χωρίς συμμετοχή. Οπότε, καταλαβαίνω ότι συμμετέχετε με ερωτήσεις. Οπότε, όσο συχνά θέλετε να με διακόψετε, ευχαρίστως. Εντάξει. Μόνο έτσι καταλαβαίνω ότι το ακροατήριο είναι ζωντανό. Αν δεν με ρωτάτε, δεν ξέρω κι εγώ αυτά που λέω πόσο κατανοητά είναι, αν πρέπει να επιμείνω κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο. Εντάξει, οπότε, με διακόπτετε όσο συχνά θέλετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα και στον τρόπο στη συνέχεια της παρουσίασης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Η ειδική θεωρία της σχετικότητας που η φυσική, εντάξει, την ξέρετε αρκετά καλά, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1905 από τον Αϊνστάιν, ουσιαστικά είναι η θεωρία που προσπαθεί να διορθώσει την κλασική φυσική. Μέχρι το τέλος του προπροηγούμενου αιώνα πλέον, πίστευαν οι φυσικοί ότι σχεδόν είναι όλα καλά τα πράγματα, σε σχέση με τη φυσική, υπάρχει κλασική φυσική, υπάρχει και ηλεκτρομαγνητισμός και έχουν λυθεί όλα τα θέματα. Αποδείχτηκε ότι υπήρχαν πολλά θέματα. Υπήρχαν θέματα στον κβαντικό χώρο, στον μικρό κόσμο, εκεί είναι μια άλλη θεωρία, και υπήρχαν και θέματα στον ηλεκτρομαγνητισμό. Ήταν γνωστό από παλιά ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική αρχή. Δύο είναι αρχές που έχει η δική θεωρία σχετικότητας. Η μία πολύ σημαντική αρχή που υπήρχε από παλιά ήταν η αρχή της σχετικότητας της κίνησης του Γαλιλαίου. Στην κλασική φυσική δηλαδή υπήρχε η βασική αρχή που έλεγε ότι όλα τα συστήματα αναφοράς, ως προς τα οποία αναφέρουμε τα φαινόμενα, αν έχουν μεταξύ τους σταθερές ταχύτητες, όχι επιταχύνσεις, αν δηλαδή εγώ είμαι εδώ πέρα και κάνω ένα πείραμα και είμαι σε ένα τρένο που κινείται με σταθερή ταχύτητα, θα δω την ίδια φυσική. Αυτό ήταν η πρώτη αρχή της σχετικότητας. Αυτή την αρχή την αντέγραψε ο Αϊνστάιν, την πήρε έτσι όπως είναι. Αυτή η αρχή σημαίνει και κάποιες μαθηματικές εκφράσεις, κάποια επακόλουθα μαθηματικά. Για τη θεωρία που υπήρχε εκείνη την εποχή σε σχέση με το φως, σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακνοβολία, γιατί αποδείχτηκε ότι το φως, ενώ ήταν κάτι που είχε σχέση με αστέρια, ερχόταν ξέρω εγώ, από πηγές κτλ., είχε σχέση με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Είχε σχέση με τα ρεύματα και με τα μαγνητικά πεδία. Αποδείχτηκε από τον Μάξουελ και από άλλους εξαιρετικούς φυσικούς λοιπόν ότι μπορούσαμε να έχουμε μια θεωρία για το φως που να στηρίζεται σε γνώσεις για τα ηλεκτρικά και για τα μαγνητικά πεδία. Που αυτό εντάξει και φυσική να μην σας το έχετε ακούσει όλοι. Όμως αυτή η αρχή του Γαλιλαίου που φαινόταν ότι στην κλασική φυσική ισχύει στη μηχανική, όταν πήγαινες να την εφαρμόσεις στην περιγραφή του φωτός, που ήταν κύματα, όταν πήγαινες να την εφαρμόσεις, υπήρχε πρόβλημα. Δεν δούλευε σωστά. Αυτό αμέσως ήταν ένα καμπανάκι. Εκείνη λοιπόν την εποχή γινώσανται αρκετά πειράματα σε σχέση με την κατανόηση του φωτός, που είχαν καταλάβει φυσικοί ότι προέρχεται από το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο, από τα λαντώσεις αυτού του πεδίου, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν πού διαδίδεται. Γιατί ήξεραν οι φυσικοί μέχρι τότε ότι για να διαδοθεί κάποιο κύμα, και το φως ήταν κύμα, χρειαζόταν κάποιο μέσο διάδοσης. Είτε εδώ που μιλάω εγώ αέρας,
ή σε μια λίμνη, ξέρω εγώ, επιφάνεια της λίμνης ή κάποιο στερεό, οτιδήποτε. Για το φως έψαχναν και δεν έβρισκαν τίποτα. Και ήταν μάλλον αρκετά λογικό να βρουν τίποτα, γιατί φαινόταν ότι οι ιδιότητες που θα έχει αυτό το μέσο για να διαδοθεί θα έπρεπε να ήταν με πολύ παράξενα, με πολύ παράξενες μηχανικές ιδιότητες. Που χημική μηχανική δεν θα ανεχόσατε με τίποτα τέτοια υλικά. Εντάξει, έτσι έβαλα μια παρένθεση για να. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν πειράματα στα οποία φάνηκε ότι με την ταχύτητα του φωτός δεν χρειάζεται μέσο διάδοσης και ότι τελικά έχει και μια ακόμα επιπλέον μάλλον σημαντική ιδιότητα, ότι να μην εξαρτάται από την πηγή, από την ταχύτητα της πηγής ή από την ταχύτητα του παρατηρητή. Αυτό ουσιαστικά από ένα διάσημο πείραμα του Μάικερσον και Μόρλεϊ ήταν κατά κάποιο τρόπο γνωστό. Ο Αϊνστάιν στηρίχθηκε στο αξίωμα του Γαλιλαίου, που το κράτησε από την κλασική φυσική, και πρόσθεσε αυτή την πειραματική πληροφορία τη σταθερότητα ταχύτητα του φωτό σε όλα τα στήματα αναφορά. Και τι σημαίνει σταθερότητα ταχύτητα του φωτό? Είμαι εγώ εδώ και έχω ένα φακό και πετάω φω, έχει μια ταχύτητα. Αν εγώ αρχίσω να τρέχω με μεγάλη ταχύτητα προ τα παιδιά εκεί πέρα, πάλι το φω με την ίδια ταχύτητα διαδίδεται. Αυτή η παραξενιά φάνηκε ότι στο φω ισχύει. Και το δεύτερο αξίωμα του Αϊνστάιν για να φτιάξει την ειδική σχετικότητα ήταν αυτό, η σταθερότητα της ταχύτητας φωτός. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν παραδέχεται, και είναι γίνονται ιστορικές έρευνες κτλ., ότι δεν το θεωρούσε τόσο σημαντικό το πείραμα του Μάικερσον και Μόρλεϊ σαν απόδειξη και τη σταθερότητα της ταχύτητας φωτός. Ο Αϊνστάιν είχε ένα χαρακτηριστικό από μικρός. Ήταν πολύ ανήσυχο πνεύμα και του άρεσε να βάζει ερωτήματα, να φτιάχνει πειράματα με το μυαλό του και να προσπαθεί να απαντήσει σε τέτοιες φυσικές ερωτήσεις. Πιο πολύ στηρίχθηκε στο ερώτημα που έβαλες ως 15χρονος, τι θα γίνει άμα ανεβώ πάνω σε μια ταχύτητα, σε ένα φως, σε ένα κύμα, με τι ταχύτητα θα το βλέπω εγώ, θα υπάρχει φως? Και η απάντηση είναι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Πιο πολύ στηρίχθηκε σε φιλοσοφικά δεδομένα και το φιλοσοφικό δεδομένο στο οποίο στηρίζεσαι για να πεις ότι υπάρχει ένα φως, ας πούμε, ένα κύμα το οποίο έχει ίδια ταχύτητα σε όλα τα συστήματα αναφοράς, ίδια ταχύτητα είτε κινούμε είτε δεν κινούμε, είναι η φιλοσοφική αρχή ή η αρχή της φυσικής που κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι έχουμε στη φυσική αλληλεπιδράσεις. Και αυτές οι αλληλεπιδράσεις πρέπει να έχουν, οι αλληλεπιδράσεις να γίνονται με πεπερασμένη ταχύτητα. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει και κάποιο χαρακτηριστικό, κάποια χαρακτηριστική ταχύτητα στη φύση που να περιγράφει αυτές τις πεπερασμένες αντιδράσεις. Και αυτό ήταν το φως. Το ότι το φως έχει ίδια ταχύτητα σε όλα τα συστήματα αναφοράς είναι με το ίδιο να πούμε ότι υπάρχει ένα καπάκι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα από την οποία μπορεί να πάει το φως. Γιατί αν υπήρχε μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν το σταματάει αυτό και πάμε στο άπειρο. Η ταχύτητα μεταδιάδοσης είναι άπειρη. Μα άμα η ταχύτητα διάδοσης είναι άπειρη, σημαίνει στιγμιαία θα μεταφέρονται οι αλληλεπιδράσεις. Χάνεται δηλαδή η ουσία της αλληλεπίδρασης ως κάτι που γίνεται τώρα εδώ, αλλά χρειάζεται και κάποιο χρόνο για να θα γίνονται όλα στιγμιαία. Φιλοσοφική είναι η αρχή από πίσω στο να σκεφτούμε ότι υπάρχει καπάκι μέγιστη ταχύτητα και αυτή η μέγιστη ταχύτητα είναι τελικά η ταχύτητα του φωτός. Και οι δύο αρχές της σχετικότητας σε φιλοσοφικές αρχές στην πραγματικότητα στηρίζονται. Τα πειράματα φυσικά τις επιβεβαιώνουν. Αλλιώς θα είχαμε θέμα. Η μία ήταν αυτή που σας εξήγησα με το καπάκι ταχύτητας μετάδοσης, οπότε και πληροφορίας. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια μέγιστη ταχύτητα. Αυτή η μέγιστη ταχύτητα θα είναι ίδια παντού. Και το δεύτερο είναι πρέπει να καταλάβουμε και το εξής. Και η πρώτη αρχή, η ισοδυναμία όλων των αδρανικών συστημάτων, είναι ο βασικός λόγος, αρχή, για να έχουμε φυσική. Αν εγώ έβλεπα άλλη φυσική εδώ πέρα που κάθομαι και άλλη φυσική σε ένα τρένο που κινείται, δηλαδή απλώς ένα σύστημα σχέση με το άλλο να έχει μια κίνηση και να βλέπω άλλους νόμους, δεν θα υπήρχε φυσική, δεν θα μιλάγαμε τώρα εδώ πέρα. Εντάξει. Σε φιλοσοφικές λοιπόν απλές αρχές στηρίζεται η ειδική θεωρία της σχετικότητας. Η οποία ειδική θεωρία της σχετικότητας προχώρησε με αυτή την παραξενιά που είναι η σταθερή ταχύτητα του φωτός σε όλα τα συστήματα αναφοράς. Εντάξει. Πριν προχωρήσω, υπάρχει κάτι πάνω σε αυτά. Ήταν τόσο σαφή. Α, ναι, κοπελιά. Για τη δεύτερη λέω, δεν θα είχε νόημα η αλληλεπίδραση. Δηλαδή, γιατί αν δεν υπήρχε καπάκι στην ταχύτητα, θα υπήρχε άπειρη ταχύτητα διάδοσης μιας πληροφορίας. Δηλαδή, θα γινόταν κάτι εδώ πέρα και άπειρη ταχύτητα σημαίνει αμέσως οπουδήποτε στο σύμπαν θα το αντιλαμβανόταν. Δεν θα είχε νόημα η αλληλεπίδραση ή δεν θα είχε νόημα ο χρόνος, να μετράμε τον χρόνο.
Προφανώς δεν θα υπήρχαμε καν εμείς. Γιατί με μια τέτοια φυσική δεν θα. Άρα είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αυτό. Εντάξει, δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι τέτοιο, γιατί σκέψου να είσαι τώρα, κάνω εγώ κάτι τώρα και πάει παντού σε όλο το σύμπαν. Πάει, τέλειωσε. Εντάξει. Είναι. Παθαίνει εγκεφαλίτιδα, δηλαδή, και δεν έχει νόημα να πάθουμε εγκεφαλίτιδα για τόσο απλό πράγμα. Λοιπόν, αν είναι αυτό κατανοητό, να πούμε τώρα το εξής. Η ειδική θεωρία σχετικότητας που ανέπτυξε ο Αϊνστάιν το 1905 και στηρίχθηκε πάνω σε αυτά τα δύο αξιώματα, έφερε αμέσως κάποια παράδοξα. Έφερε δύο πολύ σημαντικά παράδοξα, αυτό της διαστολής του χρόνου και της συστολής του μήκους. Και πραγματικά όποιος πρωτοασχολείται με τη σχετικότητα αρχίζει να έχει θέματα, πώς να τα καταλάβω και τι. Είναι παράδοξα εντός εισαγωγικών, αλλά είναι τόσο παράδοξα σε τελική ανάλυση όσο παράδοξο είναι να έχω ένα φως, να έχω μια ακτινοβολία που να όπως ό,τι κίνηση και να κάνω να έχει την ίδια ταχύτητα. Αυτό το γεγονός μεταφέρεται σε αυτά τα δύο φαινόμενα. Αν το καταλάβουμε αυτό το γεγονός και το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι γεγονός στη φύση και ότι έτσι πρέπει να είναι η φύση, τότε τα άλλα είναι απλή συνέπεια αυτής της παραξενιάς. Η παραξενιά της σταθερότητας της ταχύτητας φωτός μεταφέρεται στην παραξενιά, τη διάσημη παραξενιά της διαστολής του χρόνου και της συστολής του μήκους. Εντάξει. Και τώρα, αμέσως αυτό έκανε το εξής. Η παραξενιά σε σχέση και με τη διαστολή του χρόνου και με τη συστολή του μήκους και όλα αυτά μας έφτιαξε τη σχετικότητα του ταυτόχρονου και το γεγονός μας έβαλε το πιο σημαντικό από όλα ότι ο χρόνος είναι μια σημαντική διάσταση. Δεν είναι κάτι που υπάρχει που ξεκινάει από το παρελθόν, παρόν, μέλλον και υπάρχει έτσι ανεξάρτητα. Όχι. Είναι κάτι που είναι αλληλένδετο με τον τρόπο που μελετώ και παρατηρώ τα πράγματα. Με τον τρόπο που αναφέρω εγώ τη φυσική μου. Και τη φυσική μου την αναφέρω πάντα σε κάποιο σύστημα αναφοράς. Τώρα εμείς εδώ στη Γη, άμα είμαι σε ένα διαστημόπλιο, θα το αναφέρω προς το διαστημόπλιο και ούτω καθεξής. Οπότε το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα που κατάλαβαν οι φυσικοί από την ειδική θεωρία της σχετικότητας και οι περισσότεροι άρχισαν να την αποδεχτούν αυτή τη θεωρία, αλλά ήταν τόσο καταιγιστικές οι αποδείξεις, τόσο φοβερές οι αποδείξεις από τα πειράματα που δεν σηκώσαν τα χέρια και λένε ναι, έχει λίγα τρέλες, ίσως σε πρώτη φάση που τη βλέπεις, αλλά είναι σωστή. Οπότε το πρώτο πράγμα που έγινε αμέσως η συνείδηση είναι ότι χώρος και χρόνος πρέπει να τα βλέπουμε με την ίδια σοβαρότητα και να τα αντιμετωπίζουμε με ένα σχετικό τρόπο, ναι. Καταλαβαίνω γιατί υπάρχει, ας πούμε, ότι πρέπει να υπάρχουν, δεν μπορούμε να έχουμε άπειρη ταχύτητα, όπως είπατε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ταχύτητα του φωτός έχει καθίσει την ίδια, γιατί αυτή η ταχύτητα η άπειρη, αυτό έτυχε στη φύση να είναι ταχύτητα του φωτός. Έτυχε να είναι αυτός. Και ο οποίος είναι και πολύ μεγάλος για τις διαστάσεις. Έτυχε να είναι αυτός. Ναι, αλλά πάντως πρέπει να υπάρχει κάτι. Γιατί αν αφήσεις, πεις δεν σταματάω κάπου, θα πας στο άπειρο. Άρα πρέπει να σταματήσεις. Εκεί που σταματήσαμε, τα πειράματα που δείξαν είναι ταχύτητα του φωτός. Και είναι αυτό που διαδίδεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και άλλα. Εντάξει, αυτό το έχει αποδείξει το πείραμα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι απλά, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, ναι. Δεν θα αποκλείει, δεν θα το απέκλειει αυτό, εντάξει, γιατί αν δεν υπάρχει κάτι να το υποστηρίξει, αλλά εμείς σε αυτό στον κόσμο που ζούμε, δείχνει ότι είμαστε περιορισμένοι με αυτή τη λογική. Ναι, δεν μπορώ να αποκλείσω η φυσική. Κανονικά δεν πρέπει να μας περιορίζει, πρέπει να μας ανοίγει τους ορίζοντες και να αφήνουμε περιθώριο και για πράγματα που δεν ξέρουμε ότι μπορούμε να τα ανακαλύψουμε στη συνέχεια. Αλλά αυτά που ξέρουμε τώρα είναι έτσι. Οπότε εκεί που έχω φτάσει είναι το εξής, ότι πλέον αντιμετωπίζουμε το χώρο και το χρόνο με τον ίδιο τρόπο. Αυτό φάνηκε από την αρχή στη θεωρία της σχετικότητας, αλλά ο σωστός τρόπος κάπως αυτό να το χρησιμοποιήσει σαν πληροφορία έγινε 3 χρόνια μετά. Ο Αϊνστάιν παρουσίασε τη θεωρία του 1905, δυσκολεύτηκαν οι φυσικοί, κάποιοι τη δέχτηκαν από την αρχή όπως ο Πλάνκ, ξέρω εγώ, διάσημος Γερμανός φυσικός, στην Αγγλία έκανε 10 χρόνια για να γίνει αποδεκτή κτλ. Για λόγους διάφορους ιστορικούς κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι υπήρξε το 1908 ένας φυσικός μαθηματικός, ο Μινκόφσκι, που έκανε ένα εκπληκτικό πράγμα. Είπε, εγώ θα φτιάξω τώρα διαγράμματα και θα βάλω αυτό που μου το έβγαλαν, ας πούμε, τα πειράματα και η θεωρία αυτό που πρότεινε, θα βάλω διαγράμματα που θα έχω μέσα και το χώρο και το χρόνο. Αυτό φαινόταν κάτι πάρα πολύ αθώο. Στην πραγματικότητα έδωσε τεράστια φτερά στην ειδική θεωρία της σχετικότητας και στην πραγματικότητα ήταν η αρχή για να πάμε στη γενική θεωρία της σχετικότητας. Γιατί η γενική θεωρία της σχετικότητας
πάνω σε, ουσιαστικά σε μια τέτοια μεθοδολογία στηρίζεται. Στο γεγονός δηλαδή ότι μπορώ εγώ να φτιάξω, να σκεφτώ συστήματα συνταγμένων, που δεν είναι αυτά τα απλά χωρικά συστήματα συνταγμένων, είναι συστήματα συνταγμένων που έχουν μέσα και το χρόνο. Μπορώ να τα φτιάξω. Στο μυαλό μου μπορώ να τα φτιάξω. Γιατί πρέπει να βάλω τρεις διαστάσεις χωρικές και μία χρόνο. Δεν μπορώ να φτιάξω τετραδιάστατα. Αλλά εμείς οι φυσικοί έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Αν ξέρουμε τι γίνεται σε κάποιες διαστάσεις, μπορούμε να πούμε και περίπου επεκτείνεται έτσι στην επόμενη διάσταση. Και αυτό είναι ουσιαστικά το όλο κόλπο που έγινε με τα διαγράμματα Μινκόφσκι. Το όλο κόλπο που έγινε με τα διαγράμματα Μινκόφσκι είναι ότι έβαλαμε ακόμα αυτή τη διάσταση μέσα και πλέον πήγαμε. Σε ένα χώρο που έχει μέσα και το χρόνο και το χρόνο με την ίδια λογική και μετά το επόμενο σημαντικό βήμα είναι ανακαλύψαμε ποσότητες μέσα σε αυτό τον τετραδιάστατο χώρο που ήταν εξαιρετικά χρήσιμες για να περιγράψουμε τη φυσική μας. Θα σας δείξω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Χαλάω τώρα λίγο το... Τι το έκανα. Ένα από τα πιο σημαντικά μεγέθη που χρησιμοποιούμε όταν ασχολιόμαστε με τις σήματα συνδεδεγμένα κτλ. Είναι τα διανύσματα. Και το διάνυσμα δεν είναι τίποτα πιο απλό πράγμα από ένα τοξάκι, ένα μολύβι που δείχνει κάπου. Γιατί οι άνθρωποι ξεκίνησαν με τα διανύσματα, γιατί είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να σκεφτούμε. Από τη Δευτέρα Γυμνασίου μαθαίνετε για το διάνυσμα μετατόπισης. Τι σημαίνει διάνυσμα μετατόπισης, εγώ είμαι εδώ, η κάμερα είναι εκεί πέρα. Ένα τόξο που θα μου δείξει από πού θα πάω μέχρι πού θα πάω. Εντάξει, αυτό είναι ένα γεωμετρικό αντικείμενο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό γεωμετρικό αντικείμενο που τελικά χρησιμοποιήθηκε πιο πολύ στη γενική θεωρία σχετικότητας είναι τα επίπεδα. Εντάξει, μπορώ να σκεφτώ όπως αυτό το βιβλίο, επίπεδα, και να μου με βοηθάει να καταλάβω κάποια πράγματα στη φυσική. Αυτό το σημαντικό που έγινε με τα διαγράμματα Μινκόφσκι και είναι εξαιρετική σημασία είναι αυτό. Ότι τελικά θεωρήσαμε ότι υπάρχουν κάποια φυσικά μεγέθη που στην πραγματικότητα είναι γεωμετρικά μεγέθη, έχουν αυτή την απλή γεωμετρική φυσιογνωμία, είτε τοξάκια είτε επίπεδα, και τα οποία έχουν μια πάρα πολύ σημαντική ιδιότητα. Αυτά τα αντικείμενα, τα γεωμετρικά αντικείμενα, είναι ίδια, δεν αλλάζουν από όπου και να τα κοιτάξεις. Από όποιο σύστημα, αυτό το μολύβι που σας έδειξα, και ή αυτό το τόξο που έφτιαξα από μένα μέχρι την κάμερα, θα μείνει αυτό το τόξο από μένα μέχρι την κάμερα από όπου και να το κοιτάξω. Είναι ένα αντικείμενο που υπάρχει ανεξάρτητα από τα συστήματα αναφοράς. Όμως συστήματα αναφοράς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να φτιάχνουμε στη φυσική. Τη μια φορά να το κοιτάξουμε με ένα τέτοιο σύστημα αναφοράς, όπως έχει βάλει το χέρι μου έτσι, την άλλη φορά να το κοιτάξουμε με ένα τέτοιο, την άλλη φορά με ένα τέτοιο, είμαστε υποχρεωμένοι. Αλλά το γεγονός ότι αυτά είναι αντικείμενα που είναι ανεξάρτητα από τα συστήματα αναφοράς, αμέσως μας γεμίζει με ένα σωρό πληροφορία, μας γεμίζει με ένα σωρό δυνατότητες στο να γράψουμε σωστά τους νόμους της φυσικής. Αυτή την απλή θεώρηση ότι υπάρχουν γεωμετρικά αντικείμενα που μπορούν να αντιστοιχηθούν σε φυσικές ποσότητες, ουσιαστικά την έκανε με αυστηρό τρόπο ο τανιστικός λογισμός. Ο τανιστικός λογισμός, οι τανιστές δηλαδή, που ένα το πιο, από τα πιο απλούς τανιστές είναι το διάνυσμα, είναι η θεωρία αυτών των διανυσμάτων. Αυτή η θεωρία υπήρχε από τους μαθηματικούς, σχεδόν πάντα η φυσική είναι πίσω από τους μαθηματικούς, αλλά όταν προκύψει ένα ερώτημα φυσικό ή χρειαστούμε κάπου βοήθεια, υπάρχει εκεί και μας βοηθάει. Ο Αϊνστάιν ήταν φοβερά τυχερός σε αυτή την περίπτωση, γιατί είχε τον φίλο του τον Γκρόσμαν, που ήξερε τανιστικό λογισμό, που είχε διαβάσει τη θεωρία που είχαν αναπτύξει ο Ρίτσι και ο Λέβι Σιβιτά για τους τανιστές και πήρε αυτή τη θεωρία να τη χρησιμοποιήσει για να κάνει τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Αλλά ήδη από την ειδική θεωρία της σχετικότητας είχε φανεί ότι αυτή η καινούρια γλώσσα του τανιστικού λογισμού, του να χειρίζομαι τα διανύσματα σαν τοξάκια που είναι αναλύωτα, το να χειρίζομαι κάποιες άλλες γεωμετρικές μορφές σαν επίπεδα που είναι όπως είναι, όπως και να το κοιτάξω, αυτά θα μείνουν έτσι. Άλλο πώς θα τα γράψω εγώ σε αυτό το σύστημα που έχω. Άμα κάνω υπολογισμούς, μου χρειάζονται τα συστήματα. Αλλά αν θέλω να σκεφτώ για νόμους, μου χρειάζεται να τα χειριστώ έτσι όπως είναι. Αποδείχθηκε πραγματικά εξαιρετικά χρήσιμη αυτή η καινούρια γλώσσα, αυτή η γλώσσα του τανιστικού λογισμού και πάρα πολλά, πολλές πληροφορίες που είχαμε στην ειδική θεωρία σχετικότητας, όπως ξέρω εγώ, η αρχή διατήρησης ορμής, αυτή η κλασική έκφραση του Αϊνστάιν, έψιλον ίσον μη σε τετράγωνο, που βγαίνει με διάφορους τρόπους, μπορούσαν όλα αυτά να βγουν με τη βοήθεια αυτής της απλής καινούριας γλώσσας, μαθηματικής γλώσσας, πάρα πολύ εύκολα.
ο Αϊνστάιν τα περισσότερα από τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έβγαλε, όπως αυτό το ε ίσον μη σε τετράγωνο, τα έκανε με νοητικά πειράματα. Ξαναείπαμε, αυτό που έκανε από μικρός ο Αϊνστάιν. Σκεφτότανε τι θα γίνει άμα πάω πάνω 15 χρόνια, άμα είμαι πάνω στο ταχύτητα σε ένα φως που κινείται, σε μια ακτίνα φωτός. Μετά έκανε ένα σωρό νοητικά πειράματα για να βγάλει τέτοιες εκφράσεις. Δύσκολα πειράματα αυτά, γιατί συνδύαζε πράγματα, δύσκολες καταστάσεις με τα σωματίδια κτλ. Χρησιμοποιούσε συστήματα αναφοράς από το ένα σύστημα στο άλλο, όπου χρησιμοποιούσε μέσα πολύπλοκες εκφράσεις. Αν το κάνεις αυτό, χωρίς το εργαλείο του τανιστικού λογισμού, χωρίς αυτά τα τοξάκια και αυτά τα επίπεδα, πολλή δουλειά. Την έκανε ο Αϊνστάιν, αυτός έβγαλε πρώτο τη σχετικότητα το 1905, αλλά μετά από το 8, από τον Μικόσκι, παίρνοντας αυτά τα διαγράμματα, μπορούσαμε να βγάλουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα με πανεύκολο τρόπο. Εντάξει. Ήδη φάνηκε δηλαδή πόσο όμορφη είναι αυτή η καινούρια γλώσσα που στηρίζεται σε αυτή την πάρα πολύ απλή αρχή. Εντάξει. Τώρα, η συνέχεια περίπου είναι, νομίζω θα την πούμε σιγά σιγά, αλλά στηρίζεται πάνω ουσιαστικά σε αυτά τα καινούργια αντικείμενα. Τι απορίες έχουμε, οτιδήποτε πάνω σε αυτά. Δεν ξέρω, πάμε αργά από χρόνο. Θα το επιταχύνω τώρα, δε. Για πείτε μου, απορίες. Τι, πόση ώρα έχει περάσει? Μισή ώρα με 15 λεπτά. Ωραία, καμιά απορία, κάτι, οτιδήποτε ρε παιδιά. Τίποτα, ναι. Έτσι έγινε και, συγγνώμη, εγώ είμαι μαθηματικός αρχικά, δεν είμαι ναι. Καλό αυτό. Τους χρειαζόμαστε. Όχι, κανείς δεν λέει βλακίες. Ναι. Έτσι ξεκίνησα να χρησιμοποιήσω και πιο πολύ γεωμετρία πολλαπλοτήτων. Ναι, βασικά είναι η διαφορική γεωμετρία που χρησιμοποιήθηκε αρκετά, ας πούμε, και ο τανιστικός λογισμός. Η διαφορική γεωμετρία, γενικά η μαθηματική, είναι τώρα γεωμετρία ναι, λες πολυπλοκότητες στα manifolds. Ναι. Κοίτα. Για ρημάνια κτλ. Ναι. Να πούμε την αλήθεια, γίνεται το εξής. Κάνω μια μικρή παρένθεση. Οι μαθηματικοί έχουν πάντα έτοιμο το εργαλείο και οι φυσικοί το βρίσκουν. Και το θέμα με τους φυσικούς είναι ότι το χρησιμοποιούν μέχρι εκεί που τους χρειάζεται. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ ο τανιστικός λογισμός, ακόμα και τώρα που έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ η διαφορική γεωμετρία, να σας πω την αλήθεια, το έχουν χρησιμοποιήσει, κάνανε τα κόλπα, αλλά δεν έχουν καταλάβει. Δεν έχουν χρησιμοποιήσει τόσο καλά τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά που είναι κρυμμένα πίσω από όλα αυτά δεν τα ακολουθούν. Ξέρω και συναδέλφους που έχουν δουλέψει στη σχετικότητα και παρόλα αυτά. Να χειριστούν σωστά όπως θα έπρεπε, όπως θα τα κάνουν οι μαθηματικοί, τους τανιστές και όλα αυτά τα μεγέθη, δεν το κάνουν τόσο καλά. Το έχουν μάθει σαν λειτουργία. Εντάξει. Οπότε είναι όλο αυτό που λες, αλλά πραγματικά δεν το δίνουμε πολύ σημασία. Ακόμα και καινούργια βιβλία σχετικότητες που βγαίνουν, πολλές φορές λένε χρειαζόμαστε τη διαφορική γεωμετρία, είναι τρομερό εργαλείο, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτά που θέλουμε εμείς για τη φυσική μας. Εντάξει. Κάπως έτσι, ας πούμε. Παρόλα αυτά, μας έχουν σώσει πολλές φορές οι μαθηματικοί, γιατί στην κατάλληλη στιγμή. Παρένθεση, ο Χάιζενμπεργκ με το μηχανική. Το πρώτο που ανακάλυψε είναι ότι, όπως έκανε εκεί πέρα με τα παρατηρήσιμά του, ότι α επί β δεν κάνει β επί α. Ιδέα, φυσικός δεν υπήρχε εκείνη την εποχή το 1925 που να ξέρει ότι α επί β διάφορα από το β επί α. Οι μαθηματικοί ξέρανε τους πίνακες. Ο πίνακας α, πίνακα β, σχεδόν πάντα διάφορος από το β επί α. Πήρε τους πίνακες και έκανε τη θεωρία μητρών, που είναι η κβαντομηχανική του Χάιζενμπεργκ μέσω των μητρών. Άρα λοιπόν, πήγαν και έκλεψαν ουσιαστικά αυτές τις ιδέες από τον δανειστικό λογισμό που έδειξαν ότι είναι πάρα πολύ λειτουργικές. Τώρα θα μου πείτε εντάξει, αυτά ήταν μια χαρά, δούλεψε για την ειδική θεωρία σχετικότητας. Είναι ένας άλλος τρόπος να βγάλεις τα αποτελέσματα της ειδικής θεωρίας σχετικότητας με πολύ πιο γρήγορο τρόπο. Το κάνουμε και στο μάθημα της γενικής σχετικότητας και δείχνει ότι πραγματικά με πολύ λιγότερα μαθηματικά, με πολύ λιγότερο συμβολισμό, με πολύ λιγότερη σκέψη βγάζουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πώς πήγαμε στη γενική σχετικότητα, πώς πήγαμε στη βαρύτητα. Πάλι ο Αϊνστάιν στη μέση με τη λογική που χρησιμοποιούσε να κάνει ερωτήματα. Και ποιο ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα που έκανε ο Αϊνστάιν στον εαυτό του? Είπε, εντάξει, για να βγάλω την ειδική σχετικότητα, ασχολήθηκα με τα αδρανειακά συστήματα αναφοράς. Τι είναι τα αδρανειακά συστήματα αναφοράς? Είναι αυτά τα συστήματα που το ένα σε σχέση με το άλλο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Δεν υπάρχουν επιταχύσεις μέσα. Εντάξει, μια χαρά, όλα δουλεύουν, έχουμε και τρομερά αποτελέσματα, έχουν επιβεβαιωθεί η ειδική σχετικότητα καθημερινά. Στην πυρηνική φυσική, η πυρηνική φυσική κάθε μέρα, ό,τι αντιδράσεις γίνονται, ξέρω εγώ, είναι επιβεβαίωση της ειδικής σχετικότητας. Αλλά μετά είπε ο Αϊνστάιν, εντάξει, το κάναμε με τα αδρανειακά συστήματα που σημαίνει το ένα σε σχέση με το άλλο με σταθερή ταχύτητα. Επιταχύσεις, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τις επιταχύσεις. Αν μείνουμε έτσι μόνο με σταθερή ταχύτητα, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και για τις επιταχύσεις τίποτα. Εκεί ήταν η αρχή. Του να ασχοληθεί με τη βαρύτητα. Δεν είπε κατευθείαν πάω στη βαρύτητα. Όχι. Είπε αυτό το απλό. Έχω το ένα σχέση με το άλλο με σταθερή ταχύτητα, αλλά λέει για να δούμε και τις επιταχύσεις. Και όταν πήγε να ασχοληθεί πιο συστηματικά με τις επιταχύσεις, κατάλαβε το εξής εντυπωσιακό και σημαντικό που υπάρχει σε όλα τα βιβλία φυσικής που κάνουν μια εισαγωγή στο τι σημαίνει η θεωρία της βαρύτητας του Αϊνστάιν.
συνειδητοποίησε ότι επιτάξει βαρύτητα σε αυτό το τζι που ξέρετε όλοι, η βαρύτητα μπορεί ουσιαστικά, είναι ένα είδος κρυμμένης επιτάχυνσης. Μπορώ τη βαρύτητα να την καταλάβω και σαν επιτάχυνση. Ένα πάρα πολύ απλό πείραμα. Είμαι μέσα σε ένα ασανσέρ, το οποίο είναι στη γη. Λόγω του ότι αυτό το ασανσέρ είναι στη γη, ακουμπάει στο έδαφος, νιώθω αυτή την επιτάχυνση της βαρύτητας, το τζι, που είναι μια βαρυτική επιτάχυνση, εντάξει. Αυτό το ίδιο ασανσέρ στο κενό, στο διάστημα. Το πιάνω με ένα σηματόσκηνο και το τραβάω προς τα πάνω με επιτάχυνση G, όσο ήταν αυτή της βαρύτητας. Τι θα νιώσει ο αυτός που είναι μέσα στο ασανσέρ, κλεισμένο? Ό,τι ένιωθε και όταν ήταν στη γη. Νιώθει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει, καθίστε να το σκεφτείτε. Είναι πραγματικά, νιώθεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Νιώθεις τα πόδια σου. Αν έχετε πάει να δείτε σε ένα πολύ μεγάλο κτίριο, καμιά φορά όταν ξεκινάει το ασανσέρ, νιώθετε αυτή την. Άρα εύκολα, με απλούς συλλογισμούς, έδειξε ότι επιτεχαινόμενα συστήματα συμπεριφέρονται το ίδιο με συστήματα σε ένα ομογενές πεδίο βαρύτητας. Αυτό ήταν η αρχή. Βέβαια, ήταν ακόμα πιο μάγκας. Γιατί? Δεν του έφτανε μόνο, γιατί με τα σωμάτια είναι εύκολο να το καταλάβουμε, με ένα μακροσκοπικό σώμα ή οτιδήποτε. Έπρεπε να αποδείξει ότι υπάρχει αυτή η ισοδυναμία για το επιταχυνόμενο σύστημα, ίδιο με ένα σύστημα που είναι μέσα σε ένα πεδίο βαρύτητας, και για το φως. Και εκεί πέρα έκανε το εξής. Είναι πάλι ένα πάρα πολύ. Ουσιαστικά έπρεπε να αποδείξει ότι το φως νιώθει βαρυτική έλξη. Γιατί έπρεπε να το αποδείξει αυτό? Για να δούμε. Για να ακολουθήσουμε το προηγούμενο κολπάκι που κάναμε. Τι είπαμε? Το επιταχυνόμενο ασανσέρ είναι ίδιο με το. Σαν να είμαι μέσα σε ένα πεδίο βαρύτητας. Για πάρτε ένα επιταχυνόμενο ασανσέρ που του ανοίγουμε μια τρυπίτσα εδώ πέρα και βάζουμε μια ακτίνα φωτός να μπαίνει. Όπως του βάζουμε τρυπίτσα και μπαίνει μια ακτίνα φωτός, αυτό όπως επιταχύνεται, το φως θα πάει ουοπ και θα κάνει μια καμπύλη τροχιά. Για πάμε τώρα στο πεδίο βαρύτητας. Δεν επιταχυνόμαστε και μπαίνει μέσα το φως. Αν αυτά που έλεγε ο Αϊνστάιν ήταν σωστά, ότι το επιταχυνόμενο σύστημα αναφοράς, το ασανσέρ που επιταχύνεται με G προς τα πάνω, είναι το ίδιο με το πεδίο της βαρύτητος, θα έπρεπε το φως να κάνει αυτή την καμπυλίτσα που έκανε, γιατί το άλλο το καταλαβαίνουμε. Αφού ανεβαίνει προς τα πάνω το ασανσέρ, αυτό ξεκινάει από εδώ, ώσπου να πάει απέναντι, έχει κάποια πεπρασμένη ταχύτητα, θα έχει ανέβει κάπως το ασανσέρ και το βρίσκει στην άλλη μεριά του ασανσέρ, σε πιο κάτω σημείο. Αν όμως είσαι στο πεδίο βαρύτητος, θα πρέπει αυτό το φως που μπήκε έτσι να πάει κάτω. Ναι, και το απέδειξε με απλά επιχειρήματα, τα γνωστά του αυτά επιχειρήματα του, τα νοητικά, ότι ναι, υπάρχει το φως, νιώθει βαρυτική έλξη, υπάρχει βαρυτική έλξη στο φως και η βαρύτητα το τραβάει και του κάνει ακριβώς την ίδια δρομή. Αυτό ήταν η αρχή για να προχωρήσει να κάνει την γενική θεωρία της σχετικότητας. Και μετά το επόμενο βήμα ήταν πώς θα περιγράψει, τώρα θα βρει καινούρια φυσική για να περιγράψει ουσιαστικά τα επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς και πώς αυτό ουσιαστικά, αφού είναι ισοδύναμο, τα επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς θα λειτουργήσουν, θα εξηγήσουν τη βαρύτητα. Γιατί αφού υπάρχει αυτή η ισοδυναμία. Πρώτα απ' όλα, θέλεις να δει τι μπορούμε να κάνουμε στα επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς, αυτά που έχουν επιτάχυνση, που να τα χειριστούμε με τον τρόπο της ειδικής θεωρίας σχετικότητας. Και σκέφτηκε και εκεί πάλι πολύ απλά, με το μυαλό νοητικό πείραμα, είπε. Αν εγώ τώρα κινούμε μαζί με αυτό το σύστημα αναφοράς, αν εγώ μπω μέσα σε ένα σανσέρ που πέφτει ελεύθερα στη γη και επιταχύνεται από την επιτάχυνση βαρύτητος, μέσα σε αυτό το σύστημα αναφοράς είμαι σε ένα δρανειακό σύστημα αναφοράς. Είμαι σε ένα σύστημα αναφοράς που ισχύει η ειδική θεωρία σχετικότητας. Δεν χρειάζεται να φτιάξω καινούργια θεωρία. Άρα λοιπόν, ως προς το σύστημα αναφοράς, αυτό που κινείται μαζί, πέφτει μέσα στο πεδίο βαρύτητος, που είναι μέσα στο πεδίο βαρύτητος, έχω την ειδική θεωρία σχετικότητας. Οπότε το πρώτο τρομερά σημαντικό βήμα ήταν αυτό. Ότι αν εγώ κάνω αυτό το κολπάκι, εκεί πέρα αμέσως φεύγω και πάω στην ειδική θεωρία σχετικότητας που ξέρω τη θεωρία. Τοπικά δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, κατάλαβε ότι εκεί πέρα μπορώ με το κολπάκι αυτό να πάω σε αυτή τη θεωρία που ξέρω. Στην ειδική θεωρία σχετικότητας, αυτή που είχε βγάλει για τα δρανειακά συστήματα αναφοράς. Τώρα, ναι. Μέσα σε αυτό το σύστημα αναφοράς, αυτό το σύστημα αναφοράς είναι το σύστημα αναφοράς που κάνει ελεύθερη πτώση, είναι αδρανειακό. Πώς θα το καταλάβεις? Είσαι μέσα σε αυτό το σύστημα, κάνει ελεύθερη πτώση. Έχεις μια μπάλα και την αφήνεις. Θα πέσει η μπάλα? Όχι, μαζί σου πέφτει. Ακίνητη θα μείνει. Είναι σύστημα, ίσως καμιά φορά μπερδεύεστε. Λέτε ρε παιδιά, αφού πέφτει. Όχι, σκέψου μέσα εκεί. Είναι αδρανειακό. Γιατί η μπάλα την κρατάς. Θα έλεγες, άμα υπήρχε πεδίο βαρύτητος, την αφήνω, θα πέσει κάτω. Τίποτα. Η μπάλα θα μείνει όπως. Γιατί κατεβαίνει μαζί σου. Ο απ' έξω βλέπει εσένα να πέφτεις κάτω, αλλά εσύ εκεί μέσα που είσαι. Άρα τοπικά αυτό το σύστημα είναι τοπικά ένα δρανειακό σύστημα αναφοράς. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Αν αυτό το πιστέψεις, που αυτό είναι το που
οι περισσότεροι μάλλον δεν θα τους φαντάζαν και τόσο προφανές. Ήταν το ξεκίνημα. Εντάξει. Μετά έπρεπε να προχωρήσει λίγο ακόμα και μπήκανε κάποιες δυσκολίες. Ποιες ήταν οι δυσκολίες? Ότι αυτό ισχύει που σας είπα για ένα ομογενές πεδίο βαρύτητας. Για ένα πεδίο βαρύτητας που αλλού είναι G οι επιτάξεις βαρύτητας. Οπότε εκεί πέρα μπορεί να σκεφτείς αδρανειακά συστήματα αναφοράς, να τα βάλεις παντού. Δεν είναι όμως έτσι τα πεδία βαρύτητας. Ακόμα και εδώ στη γη που βλέπουμε, μπορεί να ξεκινάνε, ξέρω εγώ, δύο σώματα από κάποιο σημείο ψηλά και ενώ να τα αφήνεις από το ίδιο ύψος έτσι. Εντάξει, εδώ τώρα θα πέσουν ίσα κάτω. Αλλά άμα καθίσεις και δεις πολύ τι γίνεται, αυτά ουσιαστικά θα πηγαίνουν προς το κέντρο της γης. Οι δυνάμεις είναι έτσι πλαϊνές. Εντάξει, το πεδίο βαρύτητας είναι ανομοιογενές. Είναι τελείως ανομοιογενές. Οπότε έπρεπε εκεί να σκεφτεί πώς θα σώσει αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή τι, δύο παράλληλα κινούμενα σωμάτια, εντάξει, θα πάνε να σταματάνε να είναι παράλληλα και έχουν πορείες που συγκλίνουν. Πάλι αντιγραφή από μαθηματικούς, αντιγραφή από τις, έφυγε μαθηματικός, όχι εδώ είναι, από τη θεωρία για την καμπυλότητα. Υπήρχε γνωστό να ξεκινάνε δύο, ας πούμε, κινητά παράλληλα και στο τέλος να βρεθούν. Ναι, σε μια καμπύλη επιφάνεια, πάμε στη γη. Ξεκινάμε δύο από τον ισημερινό, από δύο αποστάσεις, εντάξει, και πάμε προς το Βόρειο Πόλο. Στην αρχή ξεκινάμε παράλληλα από τον ισημερινό. Προς το Βόρειο Πόλο. Άμα δείτε τα διανύσματα στην αρχή είναι παράλληλα. Κάποια στιγμή θα φτάσει στο Βόρειο Πόλο. Αυτά τα αρχικά παράλληλα διανύσματα συναντιόνται. Γιατί είναι καμπύλος ο χώρος. Είναι πάνω σε μια σφαίρα. Οπότε υπήρχε λοιπόν αυτό που φαινόταν ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με απλή φυσική. Υπήρχε θεωρία στους μαθηματικούς. Τι υπήρχε θεωρία? Ότι έχουν χειριστεί τους καμπύλους χώρους. Τώρα, ακόμα πιο τυχερό ο Αϊνστάιν, γιατί του καμπύλου χώρου τη καμπυλότητα. Ναι, ναι. Τα αντικείμενα καμπυλώνουν. Τα αντικείμενα καμπυλώνουν. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Άστο, εμείς λέμε τώρα είμαστε στο πρόβλημα ότι απλώς τι γίνεται που έβλεπες ότι. Το απλό πράγμα, ότι οι δύο που ξεκινάνε παράλληλα θα συναντηθούν κάπου, ας πούμε. Οπότε αυτό κάπου σου λέει ότι δεν είναι, το πεδίο βαρύτητας δεν είναι τόσο απλό να το χειριστώ. Οπότε λες πρέπει να πάρω ιδέες από καμπύλου χώρου σε πρώτη φάση. Και λέω, υπήρχε θεωρία για την καμπυλότητα, ο Γκάους. Αλλά αυτή η θεωρία ήταν για τις τρεις διαστάσεις. Υπήρχε ο Ρίμαν, γιατί οι μαθηματικοί αυτό κάνουν. Πιάνουν το κεφάλι τους και ασχολούνται με πράγματα που δεν είναι άμεσα να τα δεις. Ο Ρίμαν, έτσι δεν είναι, είχε ασχοληθεί και με περισσότερες διαστάσεις. Είχε κάνει τη θεωρία της καμπυλότητας για τέσσερις, όσες διαστάσεις ήθελε. Αυτό ήταν το κόλπο του Αϊνστάιν, το επιπλέον κόλπο. Πήρε τώρα την γεωμετρία του Ρίμαν, που ήταν για περισσότερες από τρεις διαστάσεις. Γιατί χρειαζόταν περισσότερο από τρεις διαστάσεις? Γιατί είπαμε ότι έχουμε βάλει και τη διάσταση του χρόνου μέσα. Άμα θέλω εγώ να περιγράψω σωστά στη σχετικότητα που είπαμε, στην ειδική σχετικότητα, σωστά τα περιγράφουμε. Άμα θέλω να περιγράψω εγώ σωστά στη σχετικότητα τα φαινόμενά μου, πρέπει να πάρω τέσσερις διαστάσεις. Εντάξει, οπότε πήρε τη θεωρία της καμπυλότητος στις τέσσερις διαστάσεις από το Ρίμαν και αυτό ήταν η όλη ιστορία σε τελική ανάλυση. Θα μου πείτε τώρα. Πού είναι οι τέσσερις διαστάσεις, γιατί έτσι που σας το έκανα φάνηκε πάρα πολύ απλό. Υπάρχει ένα λεπτό σημείο που θα προσπαθήσω να το αποσαφηνίσω για να μην μείνετε με αυτή την απορία. Είπαμε, στην ειδική θεωρία σχετικότητος μιλάμε με διαγράμματα που έχουν μέσα και τη θέση και το χρόνο. Εντάξει, οπότε ήδη εκεί πέρα αυτά τα διαγράμματα που έχουν μέσα και τη θέση και χρόνο. Οπότε, αυτά που κινούνται σε αυτά τα διαγράμματα είναι διάφορες σημεία και είναι και καμπύλες που σου δείχνουν την τροχιά. Στην ειδική θεωρία της σχετικότητας, άμα έχεις δύο κινητά που κινούνται με παράλληλες ταχύτητες, θα φτιάξουν γραμμούλες σε αυτά τα διαγράμματα θέσης και χρόνου που είναι παράλληλες μεταξύ τους. Όταν βάλεις όμως μέσα τη βαρύτητα, θα πάψουν να είναι παράλληλες αυτές οι γραμμούλες. Εντάξει, άρα λοιπόν και εκεί πέρα χαλάει αυτή η παραλληλία. Εντάξει, γιατί για να είμαστε αυστηροί και να πούμε ότι εμείς θέλουμε να δουλέψουμε σωστά στις θεωρίες σχετικότητας, πρέπει να μιλάμε για το χώρο χρόνο. Για εκεί που είναι μέσα και ο χώρος και ο χρόνος. Όχι μόνο καμπύλωση στο χώρο, αλλά λοιπόν εκεί είναι και η ιδιοτροπία και εκεί είναι που χρειάστηκε η λεπτομέρεια που είναι. Τώρα, εγώ προσπαθώ με απλά λόγια να σας το μεταφέρω. Χρειάζεται ίσως και κάποια μαθηματικά, αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι για να είμαι σωστός στη θεωρία μου της ειδικής θεωρίας σχετικότητας πρέπει να έχω τέσσερις διαστάσεις και το χρόνο μέσα. Οπότε εκεί πέρα είναι που χρειάζομαι καμπύλους χώρο-χρόνους. Θα είναι ο τετραδιάστατος. Όχι ο χώρος μόνο. Δηλαδή, πολλές φορές και στα μοντέλα που υπάρχουν λοιπά, όλοι σκέφτονται ότι καμπυλώνεται ο χώρος. Όχι. Για να κάνω σωστά την ειδική θεωρία της σχετικότητας, πρέπει να καμπυλώνεται ο χώρο-χρόνος.
Εντάξει, και ο χώρος και ο χρόνος μαζί. Αυτό είναι που είναι σημαντικό. Και θα μου πείτε πώς βρήκαμε θεωρία για καμπύλους χώρο-χρόνους που είναι τέτρα διάστατη. Ξαναλέω, αντιγραφή από τους μαθηματικούς, από το Ρίμαν. Ερώτηση κάπου. Ναι. Για να ξεχωρίσουμε από το πρόβλημα της γης που έχει ανομοιογενές πεδίο, δεν μπορούσαμε να πάμε σε μια παραμετρική διάταξη η οποία θα τη φτιάξουμε εμείς με ομοιογενές πεδίο, για παράδειγμα μαγνητικό πεδίο ομοιογενές. Άμα είναι να μιλήσεις για το ομοιογενές μαγνητικό πεδίο, δεν έχεις πρόβλημα. Κάνεις τα κολπάκια που είπαμε και πας και δουλεύεις με την ειδική θεωρία σχετικότητας. Ο Αϊνστάιν ήταν αυτό το ξεκίνημά του για να βγάλει θεωρία για τη βαρύτητα. Οπότε, άμα ήθελες να βγάλει θεωρία για τη βαρύτητα, αναγκαστικά θα έπρεπε να πας σε ανομοιογενές. Εντάξει. Απλώς εγώ το περιγράφω πώς ουσιαστικά προχώρησε με αυτή τη λογική. Άμα το καταφέρεις και το κάνεις ομοιογενές, τέλειωσε. Τότε δουλεύει η ειδική θεωρία σχετικότητας. Είναι η παλιά θεωρία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, με σωστούς, με κάποια κόλπα κτλ. Αλλά τώρα προσπάθησε να βγάλει θεωρία για τη βαρύτητα. Τι καταλάβαμε, τη φιλοσοφία. Σίγουρα. Καταλάβαμε ποια είναι η λογική. Και μετά τι έκανε ουσιαστικά. Πραγματικά πήρε αντιγραφή από τους μαθηματικούς. Υπήρχε ο τανιστής του Ρίμαν. Τι είναι οι τανιστές? Αυτά τα μυστήρια αντικείμενα που σας είπα, όπως το τοξάκι. Δεν είναι μόνο τα τοξάκια, υπάρχουν και πιο δυσύνθετα. Τα πιο απλά είναι το τοξάκι και η επιφάνεια. Αλλά υπάρχουν και πιο παράξενα γεωμετρικά αντικείμενα, που έχουν όμως την ίδια φιλοσοφία με το τοξάκι και με την επιφάνεια. Είναι ίδια σε όλα τα αισθήματα αναφοράς. Είναι αναλύωτο. Υπήρχε για να περιγράψει την καμπυλότητα ο τανιστής του Ρίμαν. Υπήρχε ο τανιστής του Ρίτσι, ο Ρίμαν, ο κορυφαίος που ασχολήθηκε με τους καμπύλους πολλών διαστάσεων χώρους. Ο Ρίτσι, αυτός που έκανε πολλή δουλειά στον τανιστικό λογισμό, υπήρχαν έτοιμοι αυτοί οι τανιστές. Τον πήρε ο Αϊνστάιν και τον προσάρμοσε στο δικό του μοντέλο ουσιαστικά για να περιγράψει τοπικά τι γίνεται στο χωροχρόνο. Σε ένα δηλαδή τετρασδιάστατο χώρο που είναι της φυσικής. Δεν είναι το μαθηματικό, γιατί ο Ρίμαν είχε ένα τετρασδιάστατο χώρο που ήταν του μυαλού του. Εδώ είναι της φυσικής. Τρεις διαστάσεις της θέσης, χωρικές, και μία ο χρόνος. Και πήρε και προσάρμοσε αυτόν που να περιγράφει ουσιαστικά αυτό ο τανιστής αυτός να περιγράφει αυτό της φυσικής. Και μετά, άλλο ένα μαγικό που έκανε ο Αϊνστάιν, είπε το εξής. Ωραία, βρήκα ένα τρόπο να περιγράφω αντιγράφοντας τα κόλπα των μαθηματικών και σκεφτόμενος με τις ιδέες που έχω για την καμπυλότητα σε αυτά που έχω μάθει ως ώρας με τη σχετικότητα, βρήκε ένα τρόπο να περιγράψει ουσιαστικά την καμπυλότητα και όλα αυτά. Που έχει άμεση σχέση με τη βαρύτητα προφανώς. Αλλά αυτός ήθελε να κάνει φυσική. Που σημαίνει τι ήθελε? Ήθελε να καταλάβει τώρα αυτό που περιγράφει τον καμπύλο χωροχρόνο και που αντιστοιχεί στη βαρύτητα. Δεν πρέπει να σκεφτώ και από κάπου από που προέρχεται. Δεν πρέπει να σκεφτώ να βρω από πού οφείλεται αυτή η βαρύτητα. Και το επόμενο ήταν, υπάρχει το εξής πολύ σημαντικό, ας πούμε, αρχή στον τανιστικό λογισμό. Όταν έχω ένα τανιστή από εδώ, θα τον κάνω ίσο με ένα άλλο τανιστή που θα είναι ίδιας φυσιογνωμίας. Αν έχω ένα διανυσματάκι από εδώ, δεν θα παίξω με επίπεδα, δεν θα παίξω με ένα άλλο αντικείμενο τανιστή παράξενο, θα παίξω με διανυσματάκι άμα θέλω να κάνω δουλειά. Και άμα θέλω να τα συγκρίνω, θα είναι διάνυσμα με διάνυσμα. Άμα έχω επιφάνειες, θα συγκρίνω επιφάνειες με επιφάνειες. Άμα έχω τανιστές, και αυτός ο τανιστής του είχαν πει οι μαθηματικοί, ο σωστός ήταν ένας τανιστής, τάξη, τον λέμε δεύτερης τάξης. Έπρεπε λοιπόν να σκεφτεί, να τον εξισώσει για να πει αυτό είναι το αποτέλεσμα, έτσι καμπυλώνεται ο χωροχρόνος, η μετρική δηλαδή ουσιαστικά του χωροχρόνου, το πώς συμπεριφέρεται ο χωροχρόνος, και οφείλεται σε κάτι. Αυτό το κάτι θα πρέπει να ήταν ίδιας μορφής με αυτό που έχει το αποτέλεσμα που βλέπουμε πώς έχει αλλάξει ο χωροχρόνος. Υπήρχε τανιστής ίδιας μορφής με αυτόν εδώ πέρα, που έχει πολλά κομμάτια. Ένα από τα κομμάτια του ήταν η μάζα. Αλλά αυτός ο τανιστής ήταν πολύ πιο σύνθετος. Είχε μέσα την ενέργεια, είχε μέσα τις ροές. Αλλά επειδή ο τανιστικός λογισμός τον υποχρέωσε, του έλεγε υποχρεωτικά θα πρέπει αυτό τον τανιστή να τον εξισώσεις με κάτι που να είναι ίδιας μορφής. Αλλιώς κάνεις λάθος μαθηματικά. Είναι ένα γεωμετρικό αντικείμενο με ένα άλλο. Δεν γίνεται. Μήλο με αχλάδι, όχι. Θα βάλεις μήλο με μήλο. Αυτό τον ανάγκασε. Το πιο διάσημο τανιστή που υπήρχε και που περιέγραφε την ύλη και την ενέργεια στη φυσική. Να τον εξισώσει με τον άλλον και έφτιαξε ο Αϊνστάιν. Αυτό ήταν. Τον ανάγκασαν τα ίδια. Ο τανιστικός λογισμός τον έκανε, δηλαδή, ο περισσότερο Αϊνστάιν έβαζε τα ερωτήματα, έβαζε να σκεφτεί πώς τα. Και μετά τα μαθηματικά τα έβρισκε έτοιμα. Η δουλειά που έχει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα έγινε αυτό.
πήρες αυτό, ίσον αυτό και μετά άρχισε να σκέφτεται. Έχει φυσική σημασία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Στο όριο θα μου δώσει την ευτόνια βαρύτητα. Και όλα αυτά δουλέψανε. Μια χαρά. Εντάξει. Στην πραγματικότητα, ο Χίλμπερτ είναι αυτός που έκανε αυστηρά μαθηματικά και απέδειξε ότι αυτές που λέμε εξώσεις του Αϊνστάιν και που είναι αυτό το απλό πράγμα που σας περιέγραψα, είναι με πολύ έτσι κομψό τρόπο, είναι σωστές. Ο Αϊνστάιν αυτό που έκανε ήταν πάντα χρησιμοποιούσε φιλοσοφικά και αισθητικά κριτήρια. Αισθητικά, πραγματικά. Δηλαδή, η ομορφιά που προέβλεπε, αυτό που έχει μια γεωμετρική μορφή με μια άλλη γεωμετρική μορφή, εκεί στηρίζονταν ο Αϊνστάιν. Δεν ήταν καθόλου ευκαιρία δεν είχε στα μαθηματικά. Καθόλου ευκαιρία δεν είχε στο να κάνει πράξεις. Εντάξει, το πανεπιστήμιο το πέρασε, δεν θα πέρναγε πανεπιστήμιο. Τα 4 χρόνια που σπούδασε στο ETH είχε το φίλο του τον Γκρόσμαν. Δεν πάταγε σχεδόν καθόλου. Καθόταν στο σπίτι και έκανε πειράματα, κανονικά πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού. Το βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και διάβαζε και ηλεκτρομαγνητισμό, γιατί τότε το 1896 με το 1900 δεν διδασκόταν ο ηλεκτρομαγνητισμός στα πανεπιστήμια. Στο ETH, από τα καλύτερα πανεπιστήμια, δεν διδασκόταν ο ηλεκτρομαγνητισμός. Αλλά είχε το θείο του και τον πατέρα του, που ο θείος του είχε διαβάσει τη θεωρία του Maxwell, γιατί είχαν εργοστάσιο για ηλεκτρικά συσκευές και είχε μάθει μόνος του τον ηλεκτρομαγνητισμό. Και στο τέλος του έδωσε σημειώσεις και το βοήθησε ο Γκρόσμαν και πήρε πτυχίο. Μπορεί και να μην είχε πάρει πτυχίο ο Αϊνστάιν, εντάξει. Που σημαίνει ότι ήξερε να βάζει τα σωστά ερωτήματα. Δεν είχε το μαθηματικό εργαλείο. Όμως η φήμη για όλη τη γενική θεωρητικότητα δεν υπάρχει πουθενά. Σχεδόν σε κανένα βιβλίο δεν βλέπετε εξισώσεις Αϊνστάιν Χίλμπερτ. Πάντα εξισώσεις Αϊνστάιν βλέπετε. Γιατί ήταν και αυτός που επέμεινε μετά ότι αυτό σας παρουσιάζω, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό, ψάχτε το. Και το ψάξανε. Είδανε την καμπυλότητα που έχει το φως όταν περνάει από τον ήλιο. Που προβλέπει αυτές οι εξώσεις που το προβλέπουν, είδανε αυτή η μετατόπιση του περιλίου του Ερμή που η νευτόνια βαρύτητα δεν το παρουσίαζε. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι τις περισσότερες φορές, αν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε, αν βάζουμε τα σωστά ερωτήματα, μας οδηγεί μόνη της η φυσική αναζήτηση στο σωστό. Και πάντα να έχουμε το σωστό μαθηματικό εργαλείο, αυτό που θα μας. Πραγματικά φωτίσει σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε. Αν υπάρχουν απορίες, εγώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα ακόμα, ναι. Έχουμε φύγει πολύ. Όχι, ναι. Ακούω. Ναι, αυτό που κυκλοφορεί και βλέπετε και σχήματα και βλέπετε και ταινίες και ιστορίες. Είναι αυτό μια εκλαίκευση που για μένα είναι βλακίες. Δηλαδή, γιατί αν υπάρχει καμπυλότητα που λέμε, είναι καμπυλότητα του χωροχρόνου. Είναι καμπυλώνεται ο χώρος και ο χρόνος. Αυτό, παιδιά, δεν ζωγραφίζεται. Δεν είναι, δηλαδή, για να καταλάβεις, ας πούμε, δηλαδή, τη λεπτομέρεια, είναι μετά, δηλαδή, οι οπτικές εικόνες είναι σχεδόν λάθος, είναι βλακίες. Εγώ αυτό προσπάθησα να σας μεταδώσω, ότι οι ιδέες είναι που είναι απλές, οι ιδέες είναι που πρέπει να είναι ξεκάθαρες και αν αυτές τις γράψεις σωστά, θα οδηγείς στο σωστό αποτέλεσμα. Αυτό που γίνεται πολλές φορές με την εκλαήκευση, με το να σου παρουσιάσουν πράγματα ότι ναι, είναι τόσο απλό και δεν είναι. Όχι, αυτές οι ιδέες είναι, μόνο εκεί υπάρχει η απλότητα. Μετά, όταν πας να ασχοληθείς, ακόμα και στην απλή ειδική θεωρία σχετικότητας με τα διαγράμματα Μινκόφσκι, άμα πας να κάνεις διαγράμματα, είναι τετραδιάστατα, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, συνεχώς το μυαλό σου έχει θέμα. Και άμα πας να δουλέψεις σωστά τους τανιστές, πάλι εκεί πέρα τα γεωμετρικά σχήματα και αυτά θα κάνεις θα είναι προβληματικά. Εντάξει. Οπότε, αυτό θέλω να πω. Μην νομίζετε ότι μπορούμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα περισσότερο. Όχι, δεν μπορούμε να απλοποιήσουμε περισσότερο. Αλλά ένα πράγμα που απέδειξε η γενική σχετικότητα με αυτές τις απλές εξώσεις, που αυτό ήταν ο πιο απλός τρόπος που μπόρεσα να σκεφτώ να σας το παρουσιάσω, να γίνει παραστατικά, είναι ότι η καμπυλότητα είναι η έκφραση της βαρύτητος, βλέπουμε, η οποία οφείλεται στις μάζες και στις ενέργειες που την προκαλούν. Η καμπυλότητα αυτή ξαναεπηρεάζει τις μάζες και τις ενέργειες και αλλάζουν. Υπάρχει αυτό η συνεχής, το ένα επηρεάζει το άλλο, ας πούμε, που όμως, αν πάνε να το παραστήσεις, με όλα αυτά τα που κυκλοφορούν οι γραφικές, δεν νομίζω ότι βοηθάει ιδιαίτερα, μόνο σε κάποιες πολύ οριακές περιπτώσεις που εκεί μπορεί να μας διαφωτίσει. Εντάξει. Και ένας άλλος, νομίζω. Ναι, ναι, η Μαρία. Ένα τραπέζι ένα τραπέζι θα καμπυλωθεί το ίδιο με το φως. Το πόσο θα καμπυλωθεί και τα λοιπά. Αυτό είναι εξαρτάται, ας πούμε, το τι μάζα έχεις. Οπότε το φως, εκεί πέρα το βλέπεις ενεργειακά.
Η ενέργεια και η μάζα, οπότε από εκεί βγάζεις το αποτέλεσμά σου. Είναι, δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε, γι' αυτό και με το φως έγινε, πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι μάζει μάζα υλικό. Μάζα και ενέργεια είναι το ίδιο πράγμα στη σχετικότητα, έχει φύγει αυτό. Οπότε, ενώ δεν έχει μάζα ηρεμία στο φως, ας πούμε, έχει ενέργεια, οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Δεν χρειάζεται να όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Ουσιαστικά, ναι. Και αυτό δείχνει ότι είναι πολύ πιο, η πηγή είναι πολύ πιο πολύπλοκη, ας πούμε. Γι' αυτό απλοϊκές εικόνες δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Όταν τις κάνουμε, κάνουμε λάθος φυσική. Θα κάνουμε απλοϊκές εικόνες εκεί που θα μας βοηθήσει να κάνουμε ξεκάθαρα τα πράγματα για να φτιάξουμε σωστές εκφράσεις. Ναι, ναι. Το φως δηλαδή κοντά σε ένα βαρύ σώμα καμπυλώνει λόγω της καμπύλης των οθόνων. Το φως κοντά σε ένα βαρύ σώμα καμπυλώνει γιατί, ας πούμε, φαίνεται ότι και το φως καταλαβαίνει τη βαρύτητα. Αυτό που είπαμε. Το πώς ακριβώς καμπυλώνει. Η καμπυλότητα θα στη δείξει, η σωστή περιγραφή είναι οι εξισώσεις του Αϊνστάιν που έχουν χωροχρονικό συνεχές. Είναι εξισώσεις που έχουν μέσα και το χώρο και το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι και σε ένα σανσέρ στο διάστημα που κατακίνεται, καμπυλώνει χωροχρόνο. Είναι η ίδια αιτία. Ένα σανσέρ που... Αν είναι μια απλή σταθερή επιτάχυνση, αυτό δεν χρειάζεται να σκεφτείς με καμπυλότητες και τα λοιπά, γιατί, ξαναλέω, μία ομοιογενής επιτάχυση αμέσως πας σε σύστημα αναφοράς. Το πρόβλημα που έχει βαρύτητα είναι ότι είναι ανομοιογενής. Η ανομοιογένεια είναι αυτή που σε ανάγκασε, που σου χάλασε την παραλληλία και τα λοιπά, εντάξει. Η ανομοιογένεια είναι, ξεκίνησε με αυτό το κόλπο Αϊνστάιν, είπε ότι η επιτάχυση είναι σαν να σου κάνει αδρανειακό σύστημα αναφοράς. Υπάρχει ένα λεπτό σημείο που δεν το είπα, θα το πω τώρα με αυτήν την ερώτηση που έκανες. Γι' αυτό είναι σημαντικές και ερωτήσεις. Ουσιαστικά, αυτό που είναι το να θεωρήσω ότι ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς μπορώ να το συμπεριφερθώ σαν να είναι σύστημα αναφοράς αδρανειακό, είναι σαν να πω ότι τοπικά, ας πούμε, έχω την ειδική θερμοσχετικότητα. Ξέρετε πώς μεταφράζεται αυτό στους καμπύλους χώρους. Σαν να πω τοπικά ότι έχω ένα επίπεδο. Και πραγματικά, σε όλους τους καμπύλους χώρους, άμα πας τοπικά, άμα πας σε μια σφαίρα, τοπικά είναι σαν επίπεδο. Εντάξει, αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε αυτό ήταν ένα σημείο που δεν σας το ανέφερα, αλλά εκεί είναι το κόλπο. Πας τοπικά, οπότε τοπικά το κάνεις επίπεδο και εφαρμόζεις τη δική θεωρία της σχετικότητας, αλλά και γενικά η καμπυλότητα που οφείλεται στην ανομοιογένεια του μαγνητικού πεδίου χρειάζεται την πολύπλοκη θεωρία για να το κάνεις. Εντάξει. Οπότε τοπικά έχω ειδική θεωρία της σχετικότητας, γενικά όμως έχω τις θεωρίες των μαθηματικών και έτσι όπως τις προσάρμοσε ο Αϊνστάιν. Χέρι είδα κάπου. Σίγουρα, ναι, ναι. Όταν όλα καμπυλώνουν, όταν όλα καμπυλώνουν. Τι να σου πω, σε θέματα αντίληψης δεν είμαι σίγουρος. Τι εννοείς, όταν όλα... Όταν έχουμε καμπυλώσει όλα. Ναι. Οπότε εμείς δεν έχουμε καταλάβει κάτι έχει καμπυλώσει. Ναι. Έχουμε. Ναι, με αυτό σου είπα. Από το 1918 έγιναν παρατηρήσεις που επιβεβαίωσαν ότι αυτά που βλέπει η γενική θεωρία της σχετικότητας ισχύουν. Ότι γίνεται το φως που περνάει από τον ήλιο έχει καμπύλωση και ανάλογη με αυτή που βγάζει σχετικότητα. Η βαρύτητα του Νεύτωνα δεν βγάζει τίποτα. Το περίλιο του Ερμή κάνει μια κίνηση που περιγράφεται από τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Στην ειδική περίπτωση που ίσως οι μάζες είναι πολύ, ξέρω εγώ, δεν είναι πολύ μαζικά σώματα κτλ., μπορεί κάποιες φορές να είναι οριακή περίπτωση της γενικής σχετικότητας η θεωρία του Νεύτωνα. Δεν πάμε και κάνουμε μετρήσεις κατευθείαν στον χώρο-χρόνο. Αυτό δεν γίνεται. Εμείς πάμε και κάνουμε, σκεφτόμαστε πειράματα που θα είναι συνέπεια αυτών των. Δηλαδή, εσύ έχεις αυτές τις εξώσεις πολύπλοκες που μπορεί να σπάσει και το κεφάλι σου για να τις λύσεις. Και που για να τις λύσεις, δεν τις λύνεις μετά εκεί με τα διανύσματα τα έτσι. Αυτά είναι οι σκέψεις που θα κάνεις για να βγάλεις εξώσεις σου. Μετά θα πάρεις το σύστημα αναφοράς. Θα το κολλήσεις και θα γράψεις εξώσεις. Θα πας σε κομπιούτερ, θα το αλλάξεις την Παναγία του κομπιούτερ. Με ένα σωρό. Εντάξει, είναι δύσκολα μαθηματικά. Εγώ τις ιδέες προσπάθησα να σας πω πώς είναι, εντάξει. Δεν μπορούν να απλοποιηθούν όλα όσο νομίζω, τόσο πολύ. Εντάξει, ναι, ναι. Όταν τα αντικείμενα που μελετάμε δεν είναι λία, υπάρχουν δηλαδή γωνίες, παράξενα πράγματα που εκεί πέρα τοπικά δεν είναι. Όχι, μην μπερδεύεις πάλι, λέω ότι. Ξαναλέω. Αυτό που λες εσύ είναι χωρικά. Στη θεωρία της σχετικότητας και χωροχρονικά. Επίπεδο στον χωροχρόνο. Εντάξει. Που επίπεδο στον χωροχρόνο σημαίνει ένα σύστημα αναφοράς που κινείται με σταθερή ταχύτητα.
Αυτό σημαίνει μέσα στον χωρογόνο. Όχι έτσι κάτι χωρικά μόνο. Άλλη απορία. Σίγουρα. Ναι, ναι. Βασικά, κιόλα επειδή κάτι θυμήθηκε με αυτό που ρώτησε η συνάδελφη πριν, είχα ακούσει ότι πριν μερικά χρόνια καταφέραν να ανιχνεύσουν βαρυτικά κύματα. Ναι. Δηλαδή... Η θεωρία αυτή προέβλεψε βαρυτικά κύματα και από ό,τι φαίνεται έχουν ανιχνευτεί. Εντάξει, καθαρά είναι συνέπεια αυτή τη θεωρία. Μεγάλη επιτυχία και αυτή τη θεωρία. Οπότε έχει δείξει ότι αυτή η θεωρία για πολλά πράγματα δουλεύει. Μπορούμε σιγά σιγά σε κάποια σημεία του σύμπαντος και τα λοιπά να ανακαλύψουμε πράγματα που είναι πολύ παράξενα. Επίσης δεν υπάρχει κβαντική θεωρία για τη βαρύτητα. Έχει μέχρι ένα σημείο μας πηγαίνει. Μπορεί μετά να πρέπει να σκεφτούμε και άλλα πράγματα. Αλλά είναι, εμένα μου αρέσει αυτή η θεωρία, τη θεωρώ την πιο κομψή θεωρία στη φυσική, γιατί είναι ό,τι πιο έτσι ευχάριστη διανοητική περιπέτεια. Προσπαθείς δηλαδή με την ομορφιά, με την κομψότητα, με αισθητικούς λόγους και φιλοσοφικά επιχειρήματα και καταλήγεις και ανακαλύπτεις τον κόσμο, που ας πούμε πιο πολύ με το μυαλό το έχεις κάνει. Ναι. Κάτι ακόμη που μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση στο χαλαρί, που έχει βγει τώρα μια θεωρία που αμφισβητεί επίσης στη γενική θεωρία της εικόνας. Δεν την έχω, ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό που την είδες αυτή την εξίσωση. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν ήταν ένα από ένα βίντεο επιστημονικό από αυτά. Κοίτα, τροποποιημένη νευτόνια, δεν νομίζω ότι έχει γίνει τόση δουλειά και έχει τόσες ωραίες βήματα και τόσες ωραίες αρχές που για να την αμφισβητήσεις πρέπει πραγματικά να έχεις στοιχεία πολύ ακλόνητα. Οπότε έτσι όπως είναι και για τους περιορισμούς που έχει και για αυτά που απαντάει νομίζω είναι μια χαρά. Αυτό που άνοιξε κουβέντα όμως, εγώ θα το πιάσω και θα πω και κάτι άλλο. Είναι άλλος που θέλει να ρωτήσει πάνω σε αυτό. Να κλείσουμε κάπως εδώ με τη γενική σχετικότητα και με αυτά που ήθελα να σας πω. Θα μου δώσετε άλλα 3 λεφτά. Λοιπόν, θα μου δώσετε άλλα 3 λεφτά για ποιο πράγμα. Είμαστε στους χημικούς μηχανικούς. Εδώ είναι το κτίριο και αυτό είναι το θεατράκι τους. Πιστεύω σε ένα πράγμα που λέγεται συγχρονικότητα. Γιατί μου τυχαίνει πάρα πολλές φορές και εντάξει, μπορεί και να είναι κάτι που είχε σκεφτεί ο Γιούγκ και τα λοιπά. Ότι... Μην το κόψεις τώρα, Αντρέα, είναι το καλύτερο. Οπότε εδώ υπάρχει στους μηχανικούς ένας ομότιμος καθηγητής, ο Βαγενάς. Έφυγε ο Σωτήρης από ό,τι βλέπω. Έχει πείραμα. Να μας πάνε τα πείραματα. Όχι, είναι σημαντικά. Ο Βαγενάς, ο οποίος είναι τώρα ομότιμος και είναι και ακαδημαϊκός. Είναι στην Ακαδημία. Και έχει βγάλει ένα μοντέλο. Δεν ξέρω πώς το λέει. Πάντως είναι, ωραία, ξέρεις και τα αρχικά, έχει τόσο διάσημο. Έχει βγάλει ένα μοντέλο, οπότε αφού είμαστε δίπλα, θα σας το αναφέρω. Λέω τώρα για τη συγχρονικότητα. Γιατί είπα για τη συγχρονικότητα. Όπως ερχόμουν εδώ, που έχω να έρθω κάπως στο καιρό για μηχανικούς, έβγαιναν τα μάξι, όταν έφτανα εδώ, ο Βαγενάς. Και λέω, γάμο, εντάξει, τώρα, δεν θέλει, θα το πω, ας με τη θεωρία. Λοιπόν, λέει το εξής. Προσπαθεί να εξηγήσει τη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων. Πάρα πολλοί ηλεκτρολόγοι, πάρα πολλοί χημικοί μηχανικοί. Επειδή είσαστε πάρα πολύ καλοί φοιτητές, αλλά αυτές ήταν οι καλύτερες χώρες στις χρονιές τους και έχουν τρομερό αποθυμένο με τη φυσική, τους αρέσει πολύ να κάνουν πράγματα στη φυσική. Και ο κύριος Βαγενάς, που είναι πάρα πολύ καλός χημικός μηχανικός επιστήμονας κτλ., του άρεσε και το θυμάμαι και από παλιά σε διδακτορικά που ερχόταν πάρα πολύ φυσική. Και έχει κάνει, υποτίθεται, πάρα πολύ απλό μοντέλο. Το οποίο, έτσι, εγώ θα σας το αναφέρω, γιατί άκουσα την ομιλία του, μπορείτε να τη βρείτε την ομιλία του, είναι από την Ακαδημία Αθηνών, έγινε την επόμενη μέρα από την Καθαρά Δευτέρα. Και λέει το εξής. Προσπαθεί να εξηγήσει το μικρό κόσμο όλα τα στοιχειώδη σωμάτια με τη βοήθεια της ειδικής σχετικότητας και με τη βοήθεια της βαρύτητας του Νεύτωνα. Δηλαδή, τι λέει, και βάζει και λίγο Πλάτωνα μέσα. Πλάτωνα έχει βάλει και ο Γιούγκ, ο οποίος είναι αυτός που έχει μιλήσει για τη συγχρονικότητα. Λέει, παίρνουμε τα νετρίνα. Τα οποία μέχρι και πριν μερικά χρόνια οι φυσικοί τα θεωρούσαν ότι είναι χωρίς μάζα. Τώρα έχουν δώσει κάποιες μικρές μάζες. 3 είναι τα νετρίνα που υπάρχουν, τα διάσημα. Τα πιάνει και τα φτιάχνει κάτι σαν ένα άτομο που να είναι 3 νετρίνα μαζί σε μία κίνηση. Και λέει, αυτά τα νετρίνα είναι που δημιουργούν όλα τα στοιχειώδη σωμάτια. Μόνο αυτά τα 3 νετρίνα. Εντάξει. Και μόνο αυτά τα 3 νετρίνα, με ποιες δυνάμεις συγκρατούνται και δημιουργούν όλα τα άλλα στοιχειώδη σωμάτια και έχει κάνει και υπολογισμούς από τη λέει και έχει βρει και καλή συμφωνία. Με τη βαρύτητα. Εκεί είναι το κουφό που σε λες τώρα και πια βαρύ. Με τη βαρύτητα. Η βαρύτητα είναι η πιο ασθενής δύναμη στο μικρό κόσμο. Οι άλλες δυνάμεις ηλεκτρομαγνητικές είναι τεράστιες. Όμως λέει το εξής. Επειδή αυτά τα νετρίνα, παρόλο που έχουν πολύ μικρή μάζα ηρεμίας, κινούνται με τεράστιες ταχύτητες, είναι σαν να έχουν μάζες
που είναι οι ενεργές, όχι ενεργές, οι μάζες λόγω της ταχύτητάς τους, που είναι, μπορεί να γίνουν και τεράστιες. Οπότε χρησιμοποιεί αυτές τις μάζες σε αυτή την τριπλέτα των νετρονίων, των νετρίνων που κινείται, που φτιάχνει ένα μαζεμένο πράγμα, και τη συγκρατεί με βαρυτική δύναμη, εκεί εδώ είναι το κουφό, με βαρυτική δύναμη που είναι αυτός ο τύπος του Νεύτωνα. Μη ένα επί μη δύο διά τετράγωνο επί το G, ας πούμε αυτό που ξέρετε και από το... Και όμως ισχυρίζεται ότι βγάζει πολύ καλά αποτελέσματα. Απλώς σας το αναφέρω, είναι και ενδιαφέρον να το δείτε. Ίσως θέλω... Αν πραγματικά με αυτόν τον λάθος τρόπο με τη φυσική που ξέρουμε, γιατί δεν μπορείς εσύ να παίρνεις τη σχετικότητα και στο απλό επίπεδο λυκείου, ξέρω εγώ, με ένα ότι αλλάζει μάζα λόγω της ταχύτητος και μετά να πας να μου εφαρμόσεις για τη βαρύτητα το νόμο του Νεύτωνα κτλ. Αν όμως είναι τα αποτελέσματα σωστά και πραγματικά παράγονται όλα τα στοιχειώδη σωμάτια όπως λέει, τότε είναι κάτι που ίσως έχει κάποια δόση αλήθειας και θέλει ψάξιμο. Έχω βρει ένα σημείο, θα σας το πω και αυτό και θα το τελειώσουμε, που μπορεί να είναι να αποδεικνύει πού είναι το λεπτό σημείο και που είναι καμιά φορά βλέπουμε αυτά που θέλουμε. Ποιο είναι το λεπτό σημείο? Ο κύριος Βαγενάς ήταν διάσημος καθηγητής στην κατάλυση. Κατάλυση τι σημαίνει? Παρουσία κάποιος, να βοηθάει να γίνει κάτι, παρουσία κάποιου άλλου. Εντάξει. Και θεωρεί ότι εκτός από αυτά τα τρία νετρίνα υπάρχουν και το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο, τα οποία λειτουργούν ως καταλύτες, βοηθάει η παρουσία τους στο να γίνονται έτσι ώστε αυτά τα τρία να φτιάχνουν τα στοιχειώδη σωμάτια που χρειαζόμαστε. Εντάξει, αυτό σας το είπα έτσι για να. Επειδή είμαστε και εδώ πέρα και στους χημικούς μηχανικούς, και για να δείτε και πόσο ενδιαφέρον υπάρχει για τη φυσική και πόσες πολλές φορές προσπαθούν και με απλό τρόπο να εξηγήσουν πράγματα. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να απλοποιήσουμε τη φυσική τόσο όσο να γίνονται όλα με πάρα πολύ απλό τρόπο. Αλλά όμως, αν γίνονται κάποια και καινούργια πράγματα που έχουν αποτελέσματα, αυτό πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε μήπως τελικά μπορούμε να σκεφτούμε και πιο απλά. Κάτι άλλο? Σας κούρασα? Εγώ δεν κουράστηκα. Πάντω το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί μόνο διαζώσεις γίνονται τα μαθήματα. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την παρουσία σας και ελπίζω σιγά-σιγά να αρχίσουμε να είμαστε μόνιμα διαζώσεις.